Όπως είπαμε και στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί, για να ξεκινήσουμε να μπούμε στο εκπαιδευτικό όχημα, είμαστε αναγκασμένοι να βάλουμε τη μάσκα μας και τα γάφια μας. Την πιάνουμε έτσι, κατέβασε το λίγο κάτω που να έχεις και οπτικό πεδίο να βλέπεις με τα μάτια σου, πολύ σωστά, και βάλε και τα γάφια σου. Με μάσκες, γάντια και αντισηπτικά επαναλειτουργούν από αυτή την εβδομάδα οι σχολές οδήγησης, όπου η τήρηση των μέτρων προστασίας και υγιεινής είναι υποχρεωτική. Ξεκινάμε και εμείς 11 του μήνα σήμερα με σκοπό να βοηθήσουμε τον κόσμο στην απόκτηση της άδειας οδήγησης που επιθυμεί. Οι συνθήκες δυστυχώς είναι ό,τι ισχύει για όλο τον κόσμο. Είμαστε αναγκασμένοι βάσει των ειδικών με τις συστάσεις που μας έχουν δώσει να είμαστε στο αυτοκίνητο μέσα με μάσκα και με γάντια. Μέσα στο αυτοκίνητο φυσικά θα είναι μόνο ο εκπαιδευτής και ο υποψήφιος οδηγός. Και όταν μετά τις 18 του μήνα, από ό,τι μας έχει ανακοινώσει το Τμήμα Συγκοινωνιών Χανίων, θα ξεκινήσουμε εξετάσεις, θα μπαίνει και ο εξεταστής ένα άτομο. Μετά το πέρας κάθε μαθήματος, το όχημα απολυμαίνεται πριν ξεκινήσει την εκπαίδευσή του ο επόμενος υποψήφιος. Όπως βλέπετε λοιπόν, το αυτοκίνητο εκπαιδευτικό είναι ήδη εξοπλισμένο από τα αντισηπτικά του και για τον οδηγό και για τον συνοδηγό. Και σε κάθε αλλαγή μαθήματος είμαστε με ένα πανάκι το οποίο είναι μποτισμένο με ειδικό αντισηπτικό. Σκουπίζουμε το τιμόνι μας, τους μοχλούς που δουλεύει ο οδηγός, το λευγιά των ταχυτήτων, χειρόφρενο, έως και φυσικά το πόμολο το οποίο μπαίνει και βγαίνει ο υποψήφιος οδηγός. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, το air condition παραμένει κλειστό ενώ τα παράθυρα ανοιχτά. Κάνεις μαθήματα για οδήγηση? Ναι, έκανα και πριν όλο αυτό που έχει συμβεί. Τώρα το μόνο που έχει αλλάξει είναι γάντια και μάσκα. Πιστεύω να τελειώσει γρήγορα. Τα ίδια ατομικά μέτρα υγιεινής λαμβάνονται και στις αίθουσες των θεωρητικών μαθημάτων, όπου ο αριθμός των υποψηφίων είναι μειωμένος κατά 50% και με κενά μεταξύ των καθισμάτων για τις αποστάσεις ασφαλείας. Όσον αφορά στις πρακτικές εξετάσεις με δίκυκλο, δεδομένου ότι αυτές γίνονται σε εξωτερικό χώρο, δεν τίθεται ζήτημα υγειονομικής προστασίας, αφού ο υποψήφιος ακολουθείται από τον εκπαιδευτή με άλλο όχημα. Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιεί δικό του εξοπλισμό ασφαλείας, όπως για παράδειγμα το κράνος.